Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας Egg Enter Grow Go είναι πλέον γεγονός. Οι ενδυνάμοι επιχειρηματίες βρίσκονται ήδη στους κόλπους του προγράμματος από τις 12 Ιουνίου και εργάζονται πυρετοδός για το στήσιμο και τη δημιουργία της εταιρείας τους. Οι ομάδες πέρασαν στο δεύτερο κύκλο, φέτος είναι 25 και έναντι 21 που ήταν πέρσι, και ξεκινήσανε την εγκατάσταση και τις διαδικασίες που χρειάζεται για την ίδρυση εταιρείας, γιατί το πρόγραμμα, ένα από τα κριτήρια του είναι οι ομάδες που φιλοξενούνται να ιδρύσουν εταιρεία. Φέτος υπέβαλαν τις αιτήσεις τους περισσότερες από 170 ομάδες. Μετά την πρώτη φάση του ελέγχου των τυπικών χαρακτηριστικών και της παρουσίασης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, στην τελική φάση πέρασαν οι 40. Από αυτές, οι 25 έχουν τη δυνατότητα πλέον να δουν την επιχειρηματική τους ιδέα να γίνεται πράξη. Η πρώτη φάση αξιολόγησης ήταν καταρχήν ο έλεγχος των τυπικών κριτηρίων που πληρούσαν, δηλαδή άμα ήταν μέχρι 40 χρονών, φοιτητές ή απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Μετά πέρασε στη γραπτή αξιολόγηση. Περάσαμε μετά στο δεύτερο κύκλο που έγινε η πρώτη φάση της προφορικής αξιολόγησης, όπου οι ομάδες παρουσιάσανε προφορικά το σχέδιό τους μέσα σε 5 λεπτά μπροστά σε μια επιτροπή αξιολογητών αλλά και σε όλους όσους τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετείχαν. Και από τις ομάδες αυτές περάσανε οι 40 στην τελική φάση. Και μετά από τη διαδικασία αυτή, 25 με την υψηλότερη βαθμολογία περάσανε στο πρόγραμμα και φιλοξενούνται τώρα στο πρόγραμμα ΕΚ. Αυτή τη χρονιά το διαφορετικό εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες και ασχολούνται κυρίως με το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Τώρα έχουμε πολύ πληροφορική και πολύ ηλεκτρονικό επιχειρήν. Εκτός από αυτό έχουμε τουρισμό και φιλοξενία. Έχουμε πολιτισμό πάλι, εκπαίδευση, μεταφορές. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας των επιχειρήσεων διαδραματίζει το δίκτυο μεντόρων που διαθέτει το πρόγραμμα. Για εγκεκριμένοι επιχειρηματίες και επιστήμονες παρέχουν στις ομάδες που συμμετέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε οποιοδήποτε θέμα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της επιχείρησής τους. Παρέχει 4 πράγματα. Πρώτα-πρώτα είναι οι εγκαταστάσεις, που σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει το δικό της χώρο. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε φυσικά είναι το mentoring, όπου σε κάθε ομάδα γίνεται assign ένας μέντορας, όσο γίνεται πιο κοντά στο αντικείμενό τους για την καλύτερη καθοδήγησή τους. Μια υπηρεσία που, όπως είδαμε και από τον πρώτο κύκλο, ίσως ήταν η υπηρεσία που έκανε τη μεγάλη διαφορά. Το τρίτο πράγμα που παρέχουμε είναι κατάρτιση. Και το τέταρτο κομμάτι που παρέχουμε είναι οι υπηρεσίες One Stop Shop και αφορούν υπηρεσίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης. Οι εκολαπτώμενοι επιχειρηματίες, έχοντας λάβει τα κατάλληλα εφόδια, θα είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν μια θέση στον επιχειρηματικό κόσμο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στα τέλη Μαΐου του 2015.